Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον κλάδο της εστίασης, όπου θα παραμείνει κλειστός με απόφαση της κυβέρνησης μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον πρόεδρο του Σωματείου Καφετεριών Κοζάνης και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιάννη Μπασίνα. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγκρατά, εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καταρχήν, ακούσαμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Πέτσα, της κυβέρνησης, μέχρι τις 7 Γενάρη κλειστά η εστίαση θα παραμείνει. Ένα πρώτο δικό σας σχόλιο, κατά πόσο πλέον θα αντέξει ο κλάδος κλειστός σχεδόν για ένα μήνα ακόμη και τι μέλη γενέστε πλέον. Καταρχήν κύριε Βαγκρατά, ο κλάδος της εστίασης νομίζω ότι δέχθηκε την ιδιαίτερη πίεση, ιδιαίτερη μεγαλύτερη πίεση από όλους τους κλάδους. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα flashback πίσω, θα δούμε ότι η εστίαση ήταν η πρώτη που έκλεισε το Μάρτιο, 16 Μαρτίου. Ανοίξαμε με κάποιους περιορισμούς. 25 Μαΐου. Ναι, όπως έπρεπε να κάνουμε, καλά το έκαναμε, με κάποιους περιορισμούς. Πλήσαμε πάλι πρώτη τώρα 15 Οκτωβρίου 16 και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε τώρα. Μετά τις 7 Ιανουαρίου. Εσείς θεωρείτε ότι θα είναι μέχρι 7 και μετά θα ανοίξουνε? Εγώ πιστεύω ούτε 7 θα ανοίξουμε. Μάλιστα. Θα ανοίξουμε τέλος του μηνός. Εγώ πιστεύω, όπως είπε και η οικονομική δικιά μου, αλλά δεχθήκαν ιδιαίτερη πίεση και πλέον η κατάσταση έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Όλοι οι επιχειρηματίες της Κοζάνης που μιλάω και πανελλαδικά μιλάω με τους αδέρφους, είμαστε πλέον σε κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Το λέμε από την αρχή. Αν πάρουμε ότι η εστίαση αυτή τη στιγμή γενικότερα είναι ο δεύτερος κλάδος της χώρας σε προσωπικό και εισφορά προς το κράτος, φαντάζεσαι σημαίνει αυτό, ότι πιστεύουμε ότι θα κλείσει ένα στις τρεις επιχειρήσεις θα κλείσουν πλέον. Από τους συναδέλφους σας τι σας λένε, θα ανοίξουν όλοι όταν έρθει η ώρα ή θα δούμε να υπάρχουν και επιχειρήσεις που θα βάλουν οριστικό λουκέτο? Από τους συναδέλφους που μιλάω εδώ στην Κοζάνη και πανελλαδικά πιστεύω ένα στους τρεις δεν θα ανοίξει. Δεν θα μπορεί να ανοίξει γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει. Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση θα δώσει κάποια εφόδια. Τι έχετε πάρει μέχρι στιγμής? Τι έχετε πληρωθεί μέχρι στιγμής, κύριε Μπασίνα? Δηλαδή, για μια επιχείρηση που έχει προσωπικό, για τον ίδιο την επιχειρηματία, τι ξεκίνησε να πληρώνεστε, δηλαδή τι χρήματα παίρνετε αυτή την περίοδο? Αυτή τη στιγμή, πέρα μόνο την εμπιστευτέ από καταβολή νούμερο 4, την πήραμε και αυτό είναι όχι όλοι. Πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν πάρει την, την νούμερο 4 επιστευτέ από καταβολή. Περιμένουμε την 5. Από την αρχή της πανδημίας έχουν πληρωθεί 1.300 ευρώ το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο που κλείσαμε. Και από εκεί τώρα τις επιστρεπτές πρωτοβουλίες που είναι δάνειο, δεν είναι επιδότηση. Είναι τα λεφτά αυτά κάποια στιγμή να τα δώσουμε πίσω, έτσι. Με το κόστος, γιατί δεν νομίζω ότι μετά το 2021 θα έχουμε τόσο πολλή δουλειά να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις υποχρεώσεις μας δημιακές προς το κράτος της επιστρεπτές πρωτοβουλίες και τις δικές μας υποχρεώσεις από εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτή την περίοδο που κάποια μαγαζιά είναι ανοιχτά και εξυπηρετούν με take to away, με delivery, ποια είναι η κίνηση, αν υπάρχει κίνηση και αν περιμένετε να υπάρχει μια καλύτερη κίνηση όταν θα ανοίξει και το λιανεμπόριο για να κινηθούν αυτά τα μαγαζιά? Ναι, υπάρχει μια σχετική κίνηση, αλλά όμως δεν είναι καλή αυτή η κίνηση να μπορέσουν τα μαγαζιά αυτά να επιβιώσουν. Ας πούμε το δικό μου μαγαζί, εγώ το δουλεύω σαν take away. Δεν υπάρχει όμως η περίπτωση να επιβιώσει. Απλά βγαίνουν κάποια έξοδα και δεν ξεκινάς με μείον. Σε αντίστοιχη περίπτωση που κάποιοι συνάδελφοι θα ξεκινήσουμε με μείον. Όταν ξεκινήσουμε πρώτο θεός με το καλό. Ναι. Υπάρχει δυσπιστία στον κλάδο της εστίασης, κύριε Μπασίνα, και αν εφαρμόζονται και τα μέτρα αυστηρά πλέον από όλους και από, από όλο τον κόσμο αλλά και από τον κλάδο της εστίασης, τι οδηγίες έχετε δώσει εσείς ως σωματείο στους συναδέλφους σας? Στο σωματείο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να κρατάμε τα μέτρα όλοι μας. Και όποιος δεν συμφωνεί τα μέτρα, καλό είναι να τιμωρηθεί όποιος δεν τηρεί τα μέτρα. Από την αρχή αυτό είπαμε. Από τους ελέγχους που γίνονται και στους χώρους εστίασης, στα υγειονομικά καταστήματα, τι αποτελέσματα έχουμε από τις υπηρεσίες και τι ενημέρωση έχετε? Η παραβατικότητα στην Ελλάδα, όταν πριν κλείσουν τα μαγαζιά, υπήρχε 1% στην εστίαση. Αυτά είναι τα στοιχεία μας έχει δώσει από το Παντελήνιο Σωματείο μας, κάτω στην Αθήνα. 1% έχει παραβατικότητα η εστίαση. Εμείς προσέχαμε, τουλάχιστον στην Κοζάνη, προσέχαμε ιδιαίτερα. Υπήρχαν βέβαια και συνάδελφοι, οι οποίοι δεν πρόσεχαν. Αλλά το κατά το πλήστο, πάνω από 95% πρόσεχαν κατά γράμμα όλες τις συμβουλές μας να δώσει. Μάλιστα. Υπεύθυνη. Ωραία. Κλείνοντας τώρα, επειδή έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις στους τοπικούς φορείς, στους δήμους του νομού Κοζάνη, στην περιφέρεια κλπ, τι περιμένετε το επόμενο διάστημα και από την πλευρά όσον αφορά μείωση τελών και παρεμβάσεις τουλάχιστον να δούμε για να στηριχθεί αυτός ο κλάδος?
Από το Δήμο περιμένουμε τη μείωση τελών. Αυτό που έχουμε υποσχεθεί το κράτος, που ακόμα δεν το είδαμε, το οποίο θα βγει λογικά το νέο έτος. Από την περιφέρεια περιμένουμε αυτό το πρόγραμμα, το COVID, να βγουν κάποια χρήματα, κάποια μαγαζιά να πάρουν κάποια επιχορήγηση από το COVID. Βέβαια, περιμένουμε και άλλα προγράμματα και από την περιφέρεια και από το κράτος γενικότερα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουμε και εμείς και το προσωπικό μας. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε 300.000 υπαλλήλους αυτή τη στιγμή η εστίαση. Αν θα ξεκινήσει η εστίαση, κύριε Πρόεδρε, και σας χρηματοδοτήσουν θερμαντικά, πώς το βλέπετε για να μπορούν κάποιοι από τον κλάδο να έχουν και έξω τραπέζια για να λειτουργήσει η εστίαση? Εντάξει, αυτό το σκέφτονται γιατί η Αθήνα έχει καλές καιρικές συνθήκες, αλλά εδώ στη Δυτική Μακεδονία τώρα, παράδειγμα, λίγο Φεβρουάριο και Μάρτιο με μείον υπό το μηδέν, λίγο δύσκολο τώρα. Έτσι είναι, κύριε Βακάτσα, για την Αθήνα αυτό είναι πολύ καλό. Για την Κοζάνη, όταν στην Κοζάνη έχει 9 μήνες χειμώνα και 3 μήνες κρύο, πόσο μάλλον να έχουμε μείον 10 και να κάτσει ο κόσμος έξω και να μπορεί να πιει το καφέ του, να πιει το ποτό του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι για την Αθήνα, δεν είναι για την Κοζάνη. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Κουράγιο και σε εσάς και καλή δύναμη, κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.